μείνει τίποτα άλλο για σπάσιμο αφεντικό? Τίποτα δεν έμεινε. Τα σπάσες όλα, μάκι μου. Μόνο τα πλακάκια της τουαλέτας. Ωραία. Βάλε λοιπόν να τα ξυλώσουν με σκεπάρνια, ρελεκάνες, μπιντέρες, νεροχύτες, λαβουμάνο. Βρετά εδώ στην πίστα, για σπάσιμο. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Αφού πληρώνεις. Όταν με κοιτάζεις, με διχάζεις, σκλάβα του ερωτά σου με φωνάζεις. Όμως όταν έρχομαι κοντά σου, ποτέ δεν φοβάμαι, αδέσμα σου. Δεν μου λες, συνολικά έτσι όπως το βλέπω το μαγαζί, πόσο κοστίζει? Καμιά 20-25 εκατομμύρια. Λοιπόν, δίνω τώρα αμέσως 30 για να το αγοράσω. Τώρα αμέσως. Να το κάνεις, μάκι μου. Θα το δουλέψεις? Όχι, ρε. Άκου να το δουλέψω. Θα το σπάσω. Αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα, μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε. Δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει. Τριάντα. Και το καινούριο δικό σου, μεγάλε. Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα! Και μπερδεμένα. Λες και με βρήκαν όλες οι καταστροφές. Πάνω στη τρέλα μου συνάντησα και εσένα. Και η ζωή μου πήρε ανάποδες στροφές. Θα πάρω φορά να τα γκρεμίσω. Να πάρω επιτέλους μια αναπνοή. Ρίχτω, Ηλία! Πάνω στην τρέλα μου μιλάς και εσύ για χαρή. Κι εγώ μάτια μου νιώθω μόνο παγωνιά. Θα πάρω φορά.